Την ψήφο του σε έναν από του έξι υποψήφιου που διεκδικούν την Προεδρία του Πασόκ καλούνται να δώσουν τα μέλη και οι φίλοι του κόμματο στι εσωκομματικέ εκλογέ του πρώτου γύρου την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, ενώ οι δύο πρώτοι θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο την Κυριακή 13 Οκτωβρίου. Δικαίωμα ψήφου με βάση το άρθρο 4 και 5 του καταστατικού, εκτό από τα μέλη και του φίλου, έχουν όσοι εγγραφούν εκείνη τη μέρα ω μέλη οι φίλοι και είναι άνω των 16 ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έω και την 1η Ιανουαρίου του 2008 και είναι εγγεγραμμένοι στου εθνικού εκλογικού καταλόγου. Το debate έδειξε ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή θα είναι αυξημένη. Αυτό νομίζω ότι μας το αποδεικνύουν και τα εκλογικά αποτελέσματα των exit poll που του Πασούκου φαίνεται ανεβασμένος στην κοινωνία. Άρα νομίζουμε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη να εκφραστεί και να πει την άποψή τη για το ποιο πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγό τη επόμενη ημέρα. Ο ψηφοφόρο πιστοποιείται με τον εκλογικό αριθμό, ενώ το αντίτιμο για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία ορίστηκε στα 3 ευρώ. Για την ταυτοποίησή του μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγηση νέου τύπου. Η ταυτοποίηση με τον ΑΜΚΑ δεν έχει εφαρμογή στι κάλπε των απόδημων. Αν προκύψει δεύτερο γύρο, δεν καταβάλλεται εκ νέου αντίτιμο για τη συμμετοχή, ενώ θα μπορούν να ψηφίσουν μόνο όσοι έχουν ψηφίσει στον πρώτο γύρο. Οι κάλπε θα ανοίξουν στι 7 το πρωί και θα κλείσουν στι 7 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είναι γραμμένα στο κατάλογο μελών Ιφίλων, ή φίλων, ή οποιοδήποτε νέο πολίτη θέλει να εγγραφτεί στο Μητρό του ΠΑΣΟΚ, είτε ω μέλο είτε ω φίλο, εκείνη τη στιγμή θα συμπληρώνει μία αίτηση θα τα στοιχεία του και θα έχει δικαίωμα ψήφου. Οι κάλπε θα είναι όμοιε με, με, την... την τι προηγούμενε εκλογέ. Η ΕΔΕΚΑΠ, μέσω του μάθε που ψηφίζει, έδωσε στη δημοσιότητα τα εκλογικά κέντρα που θα στηθούν στι εσωκομματικέ εκλογέ του πασόκ. Κινάλ. Σε όλη την Κρήτη θα στηθούν 69 εκλογικά κέντρα, με τα 19 από αυτά στο νομό Χανίων και τα 8 από αυτά στο Δήμο Χανίων. Το ένα θα στηθεί στο Δημαρχείο Χανίων και το άλλο στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Τα υπόλοιπα έξι στους πρώην καποδιστριακούς Δήμου. Όσο για τα υπόλοιπα, αυτά θα στηθούν στου υπόλοιπου Δήμου, στα Δημαρχία του αντίστοιχα ή όπου είναι περισσότερα και στα πρώην Δημαρχία κατά κανόνα των πρώην Καποδιστριακών Δήμων. Στο Δημαρχείο Γαλατά, στο Κέπ τη Σούδα, στα Γραφεία τη ΔΕΙΑΧ, στα Κεραμιά στο Γέρο Λάκο, στο πρώην Δημαρχείο Θερίσου, θα έχουμε κάλπη για το Δήμο Κισάμου στο Καστέλη, στο πρώην Δημαρχείο Εναχωρίου στο Έλο, στο Δήμο Αποκορώνου θα έχουμε κάλπε στι Βρύσε, στο Κέπ Καλιβών, στο πρώην Δημαρχείο Βάμ στη χώρα Σφακίων, στο πνευματικό κέντρο της χώρας, το κτίριο της πρώην κοινότητα της χώρας Σφακίων. στον στο, ξεχνώ κάποιο δήμο, στο Δήμο Πλατανιά θα έχουμε κάλπη στο πολιτικό κέντρο Αλικιανού, θα έχουμε στο Μάλεμε και επίσης θα υπάρχει κάλπη και στο Κολυμπάρι. Είμαι και Δήμο Καντάνου Ελλήνων στο Δήμο, ε, συνέδρα του Δήμου στο Κέψο Ισόγειο στην Παλιόχωρα και στο πρώην Δημαρχείο Καντάνου στην Κάντανο.